Δεκάδες γιατροί και νοσηλευτές γέμισαν το χώρο του προαυλίου στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, κρατώντας πανό και ζητώντας να απαλλαχθεί ο συνάδελφός τους από τη δίωξη. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε ως ένδειξη στήριξης των πρόεδρων νοσοκομειακών γιατρών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Αθανάσιο Σιούλη, που διώκεται για δηλώσεις του τον περασμένο Νοέμβρη σε τηλεοπτική εκπομπή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα χρονικό που αφορά δηλώσεις του Νοεμβρίου σε ό,τι αφορά πραγματικά γεγονότα που αφορούσαν εκείνες τις ημέρες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο νοσοκομείο, σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες νοσηλείας των ασθενών με κορονοϊό, τόσο σε κοινές κλίνες όσο και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό επέφερε τη δυσφορία της διοίκησης, που από τότε παρήγγειλε την αυτεπάγγελτη παρέμβαση του εισαγγελέα. Η συνεχιζόμενη πολιτική των διώξεων μετά της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ, του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, της Προέδρου της ΕΝΙΘ, την επικείμενη απόλυση του καταραχιά Προέδρου του Σωματείου του Άγιου Σάβα και ένα σωρό πειθαρχικές διώξεις, καθώς επίσης και την επίταση σε ακραίο βαθμό της, του αυταρχισμού και της τρομοκρατίας μέσα στα νοσοκομεία, συνεχίζεται και με τη δίωξη του Θανάση του Σκούλη, που είναι μέλος του Προεδρείου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Συγκεκριμένα ο κ. Σιούλης είχε μιλήσει για πληρότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας την ώρα που άρχιζε νέα εφημερία στο νοσοκομείο και γι' αυτό καλείται σε προκαταρτική εξέταση στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, καθώς θεωρήθηκαν ψευδείς οι δηλώσεις του. Ο ίδιος στηρίζει ότι η δίωξη του έγινε μετά από παρέμβαση της διοίκησης του νοσοκομείου, ωστόσο η διοίκηση μέσα από δελτίο τύπου έχει αρνηθεί κάθε είδους εμπλοκή. Ξέρει πολύ καλά ο διοικητής, ο οποίος πήγε στον εισαγγελέα την ίδια μέρα ακριβώς, ξέρει πολύ καλά ότι όσα είπε εκείνη την ημέρα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ο Σκούλης ήταν αληθινά. Ωστόσο, αντί να διωχθεί αυτός που άνοιγε η εφημερία του νοσοκομείου του, όντας τελείως απροετοίμαστο το νοσοκομείο, διώκεται αυτός που το αποκάλυψε. Δεν είδαμε καμιά δίωξη κανενός διοικητή εκείνες τις μέρες όταν τα νοσοκομεία άνοιγαν απροετοίμαστα. Είδαμε όμως τις διώξεις των συναδέλφων. Άρα είναι μια ουσιαστικά πολιτική που ακολουθείται και θα ακολουθηθεί, όχι γιατί θέλουν να προστατέψουν το κοινωνικό σύνολο τάχα από ψευδείς εικόνες και ειδήσεις, απλά γιατί θέλουν να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες πίσω από το δικό μας φήμωμα. Λοιπόν, δεν φημωνόμαστε, το συνδικαλιστικό υγειονομικό κίνημα θα είναι πάντα μπροστά και θα βγάζει τα πράγματα, γιατί όλα αυτά δεν αφορούν μόνο εμάς, αφορούν όλο τον πληθυσμό. Για να ενώσουμε τις φωνές μας αγωνιστικά και να πούμε ότι είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε τα προβλήματα στην προσπάθειά μας η πολιτεία επιτέλους να σκύψει πραγματικά στις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να προβεί σε μέτρα τέτοια που θα καθορίζουν άλλες συνθήκες για την προάσπιση της υγείας όλου του λαού. Παράλληλα, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε τρίωρη στάση εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας.